1η Ιουνίου ξεκινούν για τους υποψήφιους από τα επαγγελματικά λύκια οι πανελλαδικές εξετάσεις. Στη μάχη των πανελλαδικών από την Κρήτη θα ρηχτούν συνολικά 6.321 υποψήφιοι, 4.715 από τα γενικά και 1.606 από τα επαγγελματικά λύκια, 3.183 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, 672 από το Λασίθι, 857 από το Ρέθυμνο και 1.609 από τα Χανιά. Από αυτού, 5.926 θα εξεταστούν γραπτά και 395 προφορικά. Από τι αρχέ Μαρτίου, όπω κάθε χρόνο, έχουμε ξεκινήσει όλο το στελεχειακό δυναμικό που εμπλέκεται με τι πανελλαδικέ εξετάσει στην περιφερειακή δευτεροβάθμια, αλλά και στι διευθύνσεις δευτεροβάθμια κάθε περιφερειακή ενότητα, ώστε όλα να είναι έτοιμα και θα είναι έτοιμα. Την 1η Ιουνίου, που ξεκινάνε οι πανελλαδικέ εξετάσει στα ΕΠΑΛ, και την επόμενη μέρα στα Γενικά Λύκη. Η αυλαία για τι πανελλαδικέ εξετάσει ανοίγει 1η Ιουνίου για του υποψήφιου από τα ΕΠΑΛ και μία μέρα αργότερα, στι 2 του μήνα, για του υποψήφιου των Γενικών Λυκείων. Με έναρξη την εξέταση στο μάθημα τη Νεοελληνικής Γλώσσα. Ήδη ο μηχανισμό ετοιμάζεται για τη διαδικασία των εξετάσεων, με στόχευση όλα να είναι έτοιμα και να κυλήσει ομαλά η διαδικασία για του υποψήφιου. Πρέπει να δώσουμε στα παιδιά την απαραίτητη διοικητική υποστήριξη όλα να είναι στη θέση τους ώστε να μπουν χωρίς άγχος για οτιδήποτε άλλο πλην το πώς θα απαντήσουν τα θέματα βέβαια με βάση την μελέτη που έχουν κάνει ε, κατά το τρέχον σχολικό έτος. Και φέτο, όπω και τα προηγούμενα χρόνια, για τη στήριξη των υποψηφίων, που κοινή συνισταμένη αποτελεί ότι θα πρέπει να φτάσουν μέχρι και τι εξετάσει με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, διαθέσιμη είναι και στι τέσσερι περιφερειακέ ενότητε του νησιού η γραμμή ψυχολογική υποστήριξη για του ίδιου αλλά και τι οικογένειέ του. Είναι εκεί να απαντήσουν, να νιώσουν αυτή την υποστήριξη που χρειάζονται τόσο οι οικογένειε όσο και τα παιδιά. Όσο για τη δοκιμασία των εξετάσεων και συχνά την ένταση που δημιουργεί αυτή στου υποψήφιου, εκείνο που επισήμανε ο Περιφερειακό Διεθνή Εκπαίδευση είναι ότι πρόκειται για μία μόνο από τι σημαντικέ στιγμέ για ένα νέο και μια νέα και πάντω σε καμία περίπτωση ένα μονόδρομο που, ανάλογα με τα αποτελέσματα, θα κρίνει το μέλλον των παιδιών. Να είναι ήρεμοι, να είναι ήρεμε να είναι σε θέση να αποδώσουν όσο καλύτερα μπορούν. Επίσης, να απομυθοποιήσουν όλη αυτή τη διαδικασία, καθώς δεν πρόκειται για μία μάχη η οποία θα ολοκληρώσει τη ζωή τους, αντίθετα με αυτή θα την ξεκινήσουν και θα δώσουν πολλές μάχες.